και τα πρακτικά και να δούμε και το τι μέλη γενέσει για να φτάσουμε στο σήμερα. Εδώ βέβαια έχουμε δίπλα μας, αν είναι και ο νομικός μας σίγουρος, ο οποίος ήταν όλο αυτό το διάστημα, ο Τάσος ο Γκανάτσιος, ο οποίος θα αναφερθεί για το θέμα του δικαστικού αγώνα που δώσαμε και που ενδεχομένως θα δούμε από εδώ και πέρα τι άλλο θα κάνουμε. Οπότε, ξεκινώντας πρώτα από την 31 Μαρτίου του 2021, η μέρα κατά την οποία έλυγε η προθεσμία από την πλευρά της πολιτείας να εφαρμόσει τον νόμο. Και όχι βέβαια ότι ό,τι έχει λήξει ο νόμος. Αυτό φάνηκε, αλλά εδώ οι τέσσερις τείχοι του κτηρίου εδώ γνωρίζουν το τι λεγόντουσαν όλο αυτό το διάστημα. Πάμε μετά. Έρχεται ο Σύλλογος μετά από 30 μέρες και κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για την παράληψη οφειλόμενης ενέργειας. Με λίγα λόγια, ότι δεν εφάρμοσαν τον νόμο. Αυτό είναι, για να μην μπλέκουμε με νομικά. Η κατάθεση μας έγινε τον Μάιο του 2021. Η συζήτηση έγινε τον Ιούνιο του 2022. Βέβαια, χωρίς να έχει δει απόφαση. Τον Ιούλιο του 2022 παρουσιάστηκε εναλλακτική πρόταση, την οποία όλοι πιστεύω να γνωρίζετε. Ήταν κάτι το οποίο γινόταν με την κυβέρνηση και με κάποιους συμβούλους, εν αγνία βέβαια του υπολείπου κόσμου. Και όταν τελικά έχει γίνει μία καθαρογραφή σε ένα κείμενο, σε ένα απλό χαρτί, όπως μας είπε ο κύριος υπουργός εδώ, το φέρανε εδώ στην Λαϊκή Συνέλευση μετά από έτοιμά του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο έγινε και η παρουσίαση. Όμως την ίδια στιγμή οι κάτοικοι όλοι αντιδράσανε με τον τρόπο με τον οποίο είχε έρθει, ότι θα πάμε στο εναλλακτικό ιδρύμα. Κάτι το οποίο μετά από αγώνες καταφέραμε και στις Γενικές Συνελεύσεις.